Στην οδόν Βενιζέλου με Καραϊσκάκη. Εδώ στεγάζεται το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εφήβων και νέων που μετράει 12 χρόνια λειτουργίας. 45 παιδιά με ειδικές ανάγκες και ικανότητες ηλικίες 14 έως 21 ετών στηβάζονται σε ένα χώρο χωρίς αυλή και με τη μορφή ενοικίου χωρίς να πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις για την εκπαίδευσή τους. Κατάσταση, αν θα μπορούσατε να μπείτε μέσα, θα βλέπατε ότι είναι δραματική. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν χώρο να κινηθούν. Δεν έχει αίθουσες να κάνουν μάθημα. Δεν έχουν χώρο να αυλιστούν, να βγουν έξω στην αυλή. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ ασφιχτικά μέσα, οι συνθήκες είναι πολύ ασφιχτικές και αυτά να μην ευχαριστούνται, να μην θέλουν να έρθουν πολλές φορές. Είναι πολλά παιδιά που δεν θέλουν να έρθουν στο σχολείο εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Η δομή μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το εργαστήριο, είναι η μοναδική σε όλο το Δήμο. Το 2015, με τη λήξη της μορφής ενοικίου του εργαστηρίου, ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθεί νέος χώρος. Όμως ο χώρος που βρέθηκε είναι μια αναποθήκη που βρίσκεται υπό διαμόρφωση και με τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα Χριστούγεννα. Μετά από πολλές προσπάθειες και γραφειοκρατικές ακυλώσεις, βρέθηκε χώρος να μεταστεγαστεί το σχολείο. Πάλι με μια μεσοβέζικη λύση της τάξης του να νοικιάσουμε ένα χώρο. Δεν νοείται το 2016 να νοικιάζονται χώροι για να στεγαστούν αυτά τα παιδιά σε σχολείο. Αυτό που ζητούν άμεσα οι γονείς είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο υπάρχει πλήρης φάκελος με τις μελέτες που απαιτούνται ήδη από το 2005.